Μποτιλιάρισμα στους δρόμους, στριμωξίδι στα λεωφορεία και το μετρό για να προλάβουν τη στάση εργασίας. Δεν έχει. Τι θα κάνετε τώρα? Θα πάω με τα πόδια. Πού? Το σπίτι μου. Πού πηγαίνετε τώρα? Μέχρι το Χολαργό. Έχετε ακόμα 2-3 χιλιόμετρα? Το μετρό δεν δουλεύει. Τίποτα δεν δουλεύει. Μόνο ταξί. Άλλοι είχαν προνοήσει και απόλαυσαν τη διαδρομή με το ποδήλατό τους. Αγία Παρασκευή, κέντρο, φαγητό και πίσω Αγία Παρασκευή. Ωραία διαδρομή, Ναι, μια χαρά. Πώς είναι σήμερα που έχουμε και κινητοποίηση η δρόμη? Έχει πολύ κίνηση. Ποιο περιμένετε? Το υπεραστικό. Το κτέιλ. Ναι, αναγκαστικά το περιμένω, αλλά επειδή περνάει από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής για να με αφήσει. Και σε αυτή την κινητοποίηση τα κτέλ αποδείχθηκαν το μοναδικό μέσο μεταφοράς για πολλούς Αθηναίους. Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών. Αντιδρούν για το ασφαλιστικό αλλά και για τις συνθήκες εργασίας τους. Γιατί δεν πιστεύω σε μονόδρομους. Δεν πιστεύω ότι αυτό που ζούμε είναι μονόδρομος. Πιστεύω ότι θα μπορεί να μπορέσει να ανατραπεί. Στο Υπουργείο Εργασίας για το ασφαλιστικό πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας εμποροϊπάλληλοι αλλά και απολυμμένοι συναδελφοί τους. Εμάς άνεργους, αυτός ο νόμος μας πλέτει δίπλα. Για την Πέμπτη, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ έχουν κηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Τα λεωφορεία θα είναι ακινητοποιημένα από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ δεν θα πραγματοποιηθούν από την έναρξη της βάρδιας έως τις 10 το πρωί και από τις 3 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Την αντίθεση τους στις αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό εκφράζουν και οι δικαστικοί λειτουργοί. Η απεργία των δημοσιογράφων πραγματοποιείται μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή αύριο, προκειμένου να καλυφθεί δημοσιογραφικά η πανεργατική απεργία. Ζωντανή σύνδεση τώρα με τη Βουλή και το Δημήτρη Τάκη. Υπάρχει έγγραφη καταγγελία υπαλλήλου του Κοινοβουλίου ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ηχογραφούσε όταν είχαν μεταξύ τους συνομιλία. Έτσι είναι, Όλγα, αυτά που καταγγέλουν υπάλληλοι της Βουλής και μάλιστα εγγράφος είναι πρωτοφανή πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δράση της Ζωής Κωνσταντοπούλου τώρα ως τέος πρόεδρος της Βουλής. Υπάλληλοι λοιπόν καταγγέλουν ότι τους ασκεί πολύ μεγάλη ψυχολογική βία, αλλά ακόμα και ότι τους μαγνητοφωνεί χωρίς τη θέλησή τους. Γιατί όλα αυτά για τα περίφημα κλειδιά των γραφείων τόσο της Ιδίας όσο και της περίφημης Επιτροπής Αλήθειας Χρέους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, Όλγα, έχει βομβαρδίσει υπαλλήλους της Βουλής με εξώδικα που τα φέρνουν δικαστικοί επιμελητές, ωστόσο ορισμένα τα πάει και η ίδια σε υπαλλήλους. Όπως συνέβη με τη συγκεκριμένη υπάλληλο. Πήγε λοιπόν το εξώδικο και ζητούσε να της παραδοθούν τα κλειδιά συγκεκριμένου γραφείου που λέει ότι είναι δικό της. Η υπάλληλος αρνήθηκε να της δώσει τα κλειδιά. Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως καταγγέλει η υπάλληλος, άρχισε να της ασκεί ψυχολογική βία και να τη μαγνητοφωνεί, όπως λέει. Σας διαβάζω ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από την αναφορά της υπαλλήλου προς την προϊστάμενή της. Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι η ίδια ηχογραφούσε τη συνομιλία, παρόλο που δεν συνένεσα ποτέ σε αυτό, επισημένοντας ταυτόχρονα το παράνομο της πράξης αυτής. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει στο σημείο να κάνει μήνυση ακόμα και στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι, και στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής για το θέμα των κλειδιών της Βουλής. Ενώ βεβαίως αυτή η κόντρα αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια και να κορυφωθεί, καθώς οι υπηρεσίες της Βουλής σκοπεύουν από εδώ και πέρα να κάνουν μια ενδελεχή έρευνα για το τι έγγραφα πήρε η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν έφυγε από πρόεδρο της Βουλής σε μορφή φωτοτυπιών. Βεβαίως, Όλγα, πρέπει να σου πω ότι ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου αναμένεται να καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Ήδη σήμερα έδωσε ένα στίγμα των επομένων κινήσεών της, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky και στο συνάδελφο τον κύριο Χατζή. Είπε ότι έχει κρατήσει τα SMS που της έστελνε ο Αλέξης Τσίπρας για να της πει ότι δεν τον εκφράζουν οι επιθέσεις του τότε κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Φίλη, εναντίον της. Καταλαβαίνουμε ότι ανοίγει μια πολύ μεγάλη βεντέτα και με τον πρόεδρο της Βουλής και με το ΣΥΡΙΖΑ, που θα έχει πάρα πολλά επεισόδια όλων. Ναι, ήδη έχουμε παρακολουθήσει μερικά από αυτά τα επεισόδια, διότι η ιστορία δεν ξεκινάει σήμερα. Ξεκίνησε από χθες, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε συνομιλίες που είχε με τον κύριο Βούτσι, με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Φίλη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια. Ένα σύνθετο σκηνικό που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και μια και λες αυτό, να θυμίσω ότι ο κύριος Βούτσης είπε πως δεν δημοσιοποιούμε έργα και ημέρες της κυρίας Κωνσταντοπούλου όταν ήταν πρόεδρος για να μην φθήνουν την αριστερά. Αλλά φαίνεται πως μάλλον θα αλλάξει τακτική ο κύριος Βούτσης και σιγά σιγά θα αρχίσει να δημοσιοποιεί αυτά τα έργα και τις μέρες. Ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη έχει η ομάδα των κριτικών τραμπούκων που υπέβαλε σε βασανιστήρια τον Βαγγέλη Γιακουμάκη ακόμη και 2 εβδομάδες πριν την εξαφάνισή του.
Έχουν περάσει όμως 6 μήνες από την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία, αλλά οι ένοχοι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, ενώ εντός ολίγων ημερών ξεκινά και άλλος καινούριος γύρος καταθέσεων, με άγνωστο όμως το πότε θα ολοκληρωθεί. Το μοναδικό βίντεο που υπάρχει σαν στοιχείο της δικογραφίας είναι το βίντεο το οποίο πήγα και το κατέθεσα στην ΓΑΔΑ. Το μόνο που μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει άλλο βίντεο που να είναι στη δικογραφία. Η παραβατικότητα κάποιων παιδιών ξεπέρασε τα όρια του αστείου. Σε ένα παιδί το οποίο ήταν πρότυπο καλοσύνης και ευγένειας, πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια διαδικασία να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο τέλος αυτή η υπόθεση. Όπως πάντως είναι σε θέση να γνωρίζει το Live News, η έρευνα επικεντρωνέται σε 3 πρόσωπα που έκαναν συστηματικά bullying στο Βαγγέλη. Και όλα αυτά με ένα σημαντικό δεδομένο. Ο καθηγητής της ιατροδικαστικής Θεόδωρος Μπουγιουκλάκης, όπως βλέπετε και σε αυτήν την αποκαλυπτική έκθεση, ουδέποτε λόγω σύψης άφησε να νοηθεί στην έκθεσή του πως ο άτυχος σπουδαστής έβαλε μόνος του τέλος στη ζωή του, κόβοντας τις φλέβες του δεξιού του καρπού. Μάλιστα, από τις 8 του περασμένου Απριλίου, ο κύριος Βουγιουκλάκης επισημαίνει χαρακτηριστικά στην έκθεσή του. Κατηγορηματική διάγνωση της αιτίας και του τρόπου του θανάτου δεν είναι δυνατή, καθώς η μη ανέβρεση ανατομικών δομών, ιδίως του τραχύλου, δεν επιτρέπει τον επιστημονικό έλεγχό τους, ώστε να τεθεί η διάγνωση με ασφάλεια. Υπάρχει μία ανακρίτρια στα Γιάννενα, υπάρχει υπερπληθώρα από δικογραφίες, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι λογικό να υπάρχει μια καθυστέρηση. Βέβαια η οικογένεια αγωνιά. Ο σπουδαστής της γαλακτοκομικής σχολής αγνοούνταν επί 38 ημέρες και βρέθηκε σε αγροτεμάχιο 800 μέτρα από τη σχολή. Στη γαλακτοκομική σχολή ο περίγυρός του γνώριζε πως είναι αριστερόχειρας, εκτός αν η τραμπούκη είναι και η ηθική αυτουργή και όθησαν τον Βαγγέλη να κάνει το μεγάλο κακό στον εαυτό του.